Σήμερα φιλοξενούμε τον προπονητή της ΑΕΚ Χαλκίδας, τον Δημήτρη Ερμήλιο, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Όλα καλά? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ετοιμαζόμαστε. Σήμερα είναι τελευταία προπόνηση, δεν έχετε κάποιο ξεμούδιασμα για τέτοια αύριο πρωί? Όχι, δεν έχουμε. Εντάξει, έχουμε αδυναμία και με τα γήπεδα τώρα εδώ στην πόλη μας. Γνωρίζεις ότι καμιά φορά το πρόγραμμα το προπονητικό το διαμορφώνει και η δυνατότητα της χρήσης γήπεδων. Σωστό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι η τελευταία μας προπόνηση. Αγωνιστικά, πώς ακριβώς είστε όλοι οι παίχτες στη διάθεσή σου? Γκρόσο μόδο, ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποια αθλητές που είναι λίγο αταπονημένοι, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι προέρχονται από κάποιους τραυματισμούς που ταλαιπωρήθηκαν το τελευταίο καιρό, αλλά εβδομάδα με τη βδομάδα επανέρχονται. Για την ΑΕΚ, βέβαια και για τον Αμυναϊκό, αλλά το βλέπουμε από τη μεριά της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Τα τελευταία σας αποτελέσματα δεν είναι όπως τα περιμένατε, η αλήθεια είναι. Κοίταξε να δεις, όλος ο δεύτερος γύρος μπορεί να χαρακτηριστεί κρίσιμος και με το γεγονός ότι από την αρχή είχαμε πει ότι οι ομάδες όλες, η δυναμικότητά τους ήταν πολύ κοντά. Ναι, όλα τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά. Και αυτό βέβαια του Σαββάτου, το αυριανό, αλλά και τα υπόλοιπα 7 παιχνίδια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι και ένα πρωτάθλημα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο το φετινό. Τώρα δεν ξέρω αν ο λόγος είναι ότι οι ομάδες, δεν υπάρχει μία ομάδα που να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ή είναι ανταγωνιστικές και οι τελευταίες, έχει κλείσει ψαλίδα δηλαδή. Εσύ θα μας το πεις. Κοίταξε, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα είναι όντως. Αυτό προς τέρψη κυρίως και του φιλάθλου κόσμου. Αλλά πιστεύω ότι 4 ομάδες που ουσιαστικά διεκδικούν το τίτλο είναι και αυτές που έχουν δείξει ότι ξεχωρίζουν τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο θέλησης για την κατάκτηση του τίτλου. Και μιλάω βέβαια για μας, τον Αμυναϊκό, την Ιστιαία, την Αρτάκη. Αυτές θα εγώ ξεχώριζα έτσι λιγάκι πιο ψηλά από τις άλλες. Η απουσία του παλαιολόγου σας έχει αλλάξει έτσι τις ισορροπίες της ομάδας? Ο Θανάσης είναι εκτός από ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, είναι και ένας αθλητής που σέβονται όλα τα παιδιά, που τους έσπρωχνε με τη δικιά του την απόδοση, με τον τρόπο επικοινωνίας που είχαν κατά τη διάρκεια των αγώνων. Έδαινε πάρα πολύ την αμυντική γραμμή με την κεντρική γραμμή. Ξεκινάγαμε ανάπτυξη του παιχνιδιού από εκεί. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορώ να πω, γιατί δεν μ' αρέσει να... Μια ομάδα πάντα βρίσκει τρόπους να κλείνει τα κενά της που δημιουργούνται. Τόσο ο Αντώνης Μπιλφικόπουλος, τόσο τα παιδιά, τόσο τούτης ο Σάκης, όσο και τα παιδιά τα άλλα που έχουν έρθει τώρα στην ομάδα, θεωρώ ότι σιγά σιγά πιάνοντας το ρυθμό θα κλείσουμε την τρύπα που και το κενό μας δημιούργησε η απουσία του παλαιολόγου. Ο Κοντογουλίδης σε τι κατάσταση βρίσκεται? Εγώ δεν τον έχω παρακολουθήσει στα δύο, αν δεν κάνω λάθος, παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Αλλά δεν έχουμε εικόνα καθόλου. Πολλοί περίμεναν ότι θα μπει ο Κοντογουλίδης και θα βάλει 3 γκολ, ας πούμε, και θα νικήσει εύκολα η ομάδα. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Ο Βαγγέλης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το παιδί δουλεύει επαγγελματικά και μέσα και έξω από το γήπεδο. Έχει τρομερή νοοτροπία. Ήδη έχει προσαρμοστεί στο νέο αποδητήριο, αυτό της ΑΕΚ Χαλκίδος. Παρόλα αυτά μην ξεχνάμε ότι είναι ένας επιθετικός παίχτης που πρέπει να τροφοδοτηθεί και σωστά. Η ομάδα έχει χάσει τα τελευταία παιχνίδια το σωστό ρυθμό και τρόπο ανάπτυξής της, κυρίως λόγω των τελευταίων μεγάλης διάρκειας απουσιών των παιχτών, βασικών παιχτών της ομάδας, και σιγά σιγά δουλεύουμε πάνω σε αυτό για να το ξαναβρούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Κοντογουλίδης δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ίσα ίσα που το παιδί δίνει τα πάντα, δουλεύει πολύ σωστά, είναι πιο νωρίς που λέει ο λόγος και στα αποδητήρια για να συζητήσει ή να βρει φόρμουλα ώστε να ενταχθεί πιο γρήγορα, και αυτό το κάνει ακόμα πιο πολύ υπολογίσιμο από μένα αλλά και από την ομάδα.
Για το παιχνίδι του Σαββάτου, πώς ακριβώς προετοιμάζεστε, μέσα στο μυαλό περισσότερο, πώς το σκέφτεστε? Κοίταξε να δεις, έχει μεταφερθεί στην πλάτη μας η εξής πίεση. Η πίεση των τελευταίων 4 κακών εντός εισαγωγικών αποτελεσμάτων. Λέω κακών γιατί πάντα το νόμισμα έχει δύο όψεις. Τι θέλω να πω? Εάν συνυπολογίσουμε και ότι με τις 3 συνεκδικητές του τίτλου ομάδες στο πρώτο γύρο είχαμε 3 νίκες και τώρα έχουμε ήδη 2 ισοπαλίες στο δεύτερο γύρο, μόνο αρνητικό δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό για μια ομάδα που είναι ήδη πρώτη, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή θα θέλαμε αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας το οποίο είχαμε δημιουργήσει στο 4 βαθμών και να το διατηρήσουμε, αλλά και αν γινόταν να το ενισχύσουμε με μία νίκη στα τελευταία 3 παιχνίδια, παρ' όλα αυτά δεν τα καταφέραμε. Αυτό βέβαια δεν λέει κάτι. Είναι μακρύ ακόμα το πρωτάθλημα. Θα είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι αύριο. Έχουμε ήδη καταλήξει στον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλό μας και θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε κατευχήν. Και θα είναι και όμορφη ατμόσφαιρα, από ό,τι υποψιάζομαι και από τις ενδείξεις που έχουμε. Το γήπεδο θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα έχει πολύ κόσμο. Εγώ έχω διατηρώ και φιλική σχέση με τον πρόεδρο της ομάδας Σταλιβερή, τον κύριο Κατσινόπουλο. Με έχει διαβεβαιώσει ότι θα είναι μια γιορτινή ποδοσφαιρική μέρα. Και κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα παιχνίδια, όλους αυτούς τους αγώνες. Ο αγώνας είναι 90 λεπτά. Πρέπει ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο πρώτα απ' όλα να ευχαριστηθεί αγωνιστικό θέαμα. Και βεβαίως να υπάρχει τέτοιο κλίμα, ώστε φεύγοντας όλοι να λένε ναι, άξιζε τον κόπο που πήγαμε στο γήπεδο και είδαμε αυτό το παιχνίδι. Πολύ ωραία. Δημήτρη Ερμήλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τον χρόνο που μας αφιέρωσες. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Για χαρά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.